Καλησπέρα, συγγνώμη, θα το διαβάσω και εγώ, δεν θα ξέρω απ' έξω, θα το χρόνο. Από εσάς. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Μάκης Παπαδημητράτος και ήρθα εδώ σήμερα σαν Αθηναίος πολίτης που ζει και αγαπάει την πόλη του και όχι σαν σκηνοθέτης που γράφει στο πρόγραμμα της εκδήλωσης ή σαν ηθοποιός που είμαι γραμμένος στην εφορία και εξασκώ σε επάγγελμα για να ζω. Κατοικώ, κινούμαι, εργάζομαι και διασκεδάζω στο κέντρο. Θα μιλήσω για την πόλη μας λοιπόν. Αν έχεις ταξιδέψει έστω και ελάχιστα, ξέρεις πως η Αθήνα είναι η πιο άσχημη, η πιο βρώμικη και η πόλη με το λιγότερο πράσινο στην Ευρώπη. Εμείς φυσικά, αφού ζούμε σε αυτήν, αναγκαστικά την έχουμε αγαπήσει, συνηθίζοντάς την. Δυστυχώς, όλα τα συνηθίζει ο άνθρωπος. Παρένθεση. Εκτός από το φασισμό. Γιατί αν το συνηθίσει γύρω του, από άνθρωπος μετατρέπεται σε φασίστα. Στην παρουσίασή μου, θα σας θυμίσω μερικά από τα μεγαλύτερα γεγονότα που έζησα σε αυτή την πόλη. Κατά βάση είναι στιγμές που μικρές ή μεγάλες ομάδες ανθρώπων έδρασαν συλλογικά με σκοπό να βελτιώσουν τη ζωή τους. Δεν εξετάζω αν πέτυχαν τον στόχο τους, ούτε αν συμφωνώ με τη μέθοδο που επέλεξαν. Αυτοί ήμουν και γύρω, τα βίωσα και έχουν καταγραφεί μέσα μου. Όταν ζούμε κάτι έντονο, το σώμα καταγράφει το συμβάν, αλλά και το σημείο που έλαβε χώρα. Σε τέτοιο βαθμό όμως, όταν βρεθούμε ξανά στο ίδιο σημείο, αυτόματα η μνήμη μας ανακαλεί το συμβάν. Έτσι η παλιά εικόνα του σημείου αλλάζει και στη θέση της παίρνει το βίωμα και η επίδρασή του στον χώρο. Όπως και με τη μουσική. Όλοι μας έχουμε κάποια μελωδία που όταν την ακούμε μας θυμίζει κάτι που ζήσαμε. Αντιπολεμικά. Μεγάλη στιγμή στην Αθήνα. Χιλιάδες κόσμος στις πορείες, έκανε και κάτι υπέροχες λιακάδες, θυμάμαι, όλοι έξω ήταν. Ακίνδυνος περίπατος που εξαγνίζει τις ενοχές των ευαίσθητων συμπολιτών μας που πίστευαν ή ήθελαν να πιστεύουν πως θα σταματούσαν την εισβολή των Αμερικάνων στο Ιράκ. Το τι καμάκι έπεφτε σε αυτές τις κυκλώσεις δεν λέγεται. Ο κόσμος τότε είχε χρήματα στη τσέπη του και το πρόβλημα ήταν πολύ μακριά από αυτόν. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε από το να βγει κατά χιλιάδες στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί. Σήμερα που δεν έχει χρήματα στη τσέπη του και το πρόβλημά του είναι εδώ, κάθεται κλεισμένο στο σπίτι μπροστά στη τηλεόραση, περιμένοντας τον Σόσιο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ βλέπουμε αριστερούς και αναρχικούς διαδηλωτές που διαδηλώνουν κατά της Ολυμπιάδας. Φυσικά η πολλή επικοινωνία, οι τότε ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ δηλαδή, δεν τους καταλαβαίνει και τους θεωρεί προδότες και πράκτορες του Σόρος που σαμποτάρουν την ευημερία και την εθνική ανάταση της πατρίδος. Αφού μας κόστησαν 18 ανθρώπινες ζωές και 27 δισεκατομμύρια ευρώ, τελικά τα καταφέραμε. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας είναι γεγονός. Αθηναίοι, η πόλη σας θα μεταμορφωθεί. Γίναμε το κέντρο του κόσμου. Αν δεν έχετε χρήματα γιατί θα χάσατε στο χρηματιστήριο, μπορούμε να σας δανείσουμε. Θα φάτε με χρυσά κουτάλια. Τέλος πάντων, το πανηγυράκι στήθηκε, αυτοί που ήταν να τα οικονομήσουν τα οικονόμησαν και η ελπίδα να βελτιωθεί λίγο η Αθήνα μας χάθηκε. Στη θέση της έμειναν άχρηστα κτίρια που παραπέμπουν και ένα χρέος που θα ξεχρεώσουν τα εγγόνια μας. Τουλάχιστον κάναν όμορφη τελετή έναρξης, ε? Δεν ήταν η καλύτερη, ε? Δεν ήταν. Το καλοκαίρι του 5 παίρνω μια φθηνή κάμερα για τους φίλους μου και γυρίζω την Αθήνα. Έτσι γεννήθηκε ο Τσίου. Με το Τσίου κέρδισα βραβεία και φήμη. Και χωρίς διανομή μάλιστα. Χάρη στο διαδίκτυο και τα πειρατικά DVD των μαύρων. Αυτή η ταινία είναι ο βασικός λόγος που με κάλεσαν στην εκδήλωση σήμερα οι διοργανωτές και τους ευχαριστώ πολύ που μου δίνουν τη δυνατότητα να ζήσω αυτήν την ιδιαίτερη εμπειρία μαζί σας. Το καλοκαίρι του 7 παίρνω μια ακριβή κάμερα και επαγγελματίες συνεργάτες και γυρίζω τους κλέφτες. Φαντάσου να είσαι στο Λυκαβητό και να πρέπει να κάνεις γύρισμα. Στο βάθος να βλέπεις την Πάρνηθα και τις τεράστιες φλόγες που καβαλούν το βουνό απειλητικά, ενώ στον αέρα της πόλης θεωρούνται από καΐδια και στάχτες. Αυτό το έγκλημα το πληρώνουμε όλοι. Η Αθήνα ζει εξέγερση. Τουλάχιστον για όσους την έζησαν στους δρόμους και δεν την παρακολουθούσαν από την τηλεόραση. Το κέντρο είναι μια επόλεμη αλλά ιδιαίτερα ελεύθερη ζώνη. Αξίζει να περιφέρεσαι σε αυτήν. Σίγουρα θα ζήσεις κάτι μοναδικό. Μετά έρθει η κατάληψη της λυρικής, σαν μια καλλιτεχνική ερμηνεία της εξέγερσης και τόπο συγκέντρωσης καλλιτεχνών. Αν και πολλοί σύγχαζαν εκεί γιατί είχε ωραίες γκόμενες. Με απόφαση Κακλαμάνη, που προορίζει τη μικρή πλατεία για πάρκινγκ, κόβονται 42 δέντρα. Η γειτονιά αντιστάθηκε και κατάφερε να κρατήσει την πλατεία και να τη γεμίσει πράσινο ξανά. Αργότερα ο Καμίνης έκοψε το νερό της πλατείας για να μην ποτίσουν τα καινούργια δέντρα, αλλά οι κάτοικοι με κουβάδες από τα σπίτια του συνέχισαν να τα ποτίζουν. Χάρη στον αγώνα εκείνων των ανθρώπων, η Αθήνα έχει ένα πάρκο περισσότερο. Μια πρωτοβουλία του κόσμου που γέννησε ένα μικρό πάρκο μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Μια άμεση παρεμβολή στο αστικό τοπίο. Ένα πάρκινγκ μετατρέπεται σε πάρκο. Σήμερα πια που έχουν μεγαλώσει κάπως τα δέντρα, είναι ένα υπέροχο σημείο μέσα στην πόλη. Εκεί θα δεις βασικά νέο κόσμο να ράζει, να φλερτάρει, να παίζει καμιά κιθάρα, να πίνει κανένα μπάφο. Βαρκελόνη γίναμε. Η Αθήνα μου τσώνει με το ένα χέρι και με το άλλο κρατάει το φρέντο. Θλιβερά τυπάκια που κατέβηκαν στον δρόμο επειδή τους το είπε τηλεόραση.
Απ' την άλλη, το Σύνταγμα μετατρέπεται σε κάμπινγκ, με αντίστοιχη αναπίπτωση σε τριβάνι και με όρια στα δέντρα της πλατείας. Μια πρωτότυπη αλλαγή που μας έβγαλε από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, μέχρι που ταξίλωσε όλα ο Καμίνης και μας επανέφερε στην τάξη. Φυσικά έγιναν και όμορφα πράγματα στο Σύνταγμα, καθώς και σε άλλες πλατείες της πόλης. Συναντήθηκαν άνθρωποι, μυαλά, ψυχές που ζυμώθηκαν μεταξύ τους, ανέπτυξαν σχέσεις και πειραματίστηκαν στην άμεση δημοκρατία, που έζησαν μια εικόνα από το μέλλον και στο Κεθολί. Αυτοί οι άνθρωποι, στο επόμενο ραντεβού τους με την ιστορία, θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στον αγώνα για την ανθρώπινη χειραφέτηση. Το παλιό θέατρο Εμπρός του Ψηρή, χρόνια κλειστό, ανήκε από μια καλλιτεχνική ομάδα και το επαναλειτουργεί χωρίς χρηματικό όφελος. Το κράτος θέλει να το πουλήσει μέσω τα ΙΠΕΔ και η γειτονιά μαζί με τους καλλιτέχνες πάλεψαν για να το κρατήσουν. Σήμερα ο χώρος αυτός συνεχίζει και στεγάζει παραστάσεις, εκδηλώσεις και αποφάσεις στο πρόγραμμά του παίρνονται συλλογικά μέσω τακτικής συνέλευσης. Μια ιστορική κατάληψη της πόλης με την καλλιτεχνική δραστηριότητα κλείνει βία, καθώς και άλλες καταλήψεις του κέντρου από τους Δένδια και Καμίνη. Η Αθήνα γίνεται ακόμα πιο μονότονη και γκρι. Στη Βίλα Μαλία συγκρατεί θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις, συναυλίες, προβολές ταινιών και μετά από χρόνια είχα την τιμή να προβάλλουν και τις δικές μου ταινίες. Η Αθήνα είμαστε εμείς. Σε αυτή την πόλη γεννήθηκε η δημοκρατία κάποτε. Από Αθηναίους. Κανείς δεν τους τη χάρισε όμως. Την κέρδισαν. Εξελίχθηκαν σε πολίτες. Ενώ σήμερα εμείς, ιδιώτες, μας υποχρεώνουν να αναθέτουμε τη ζωή μας μέσω της κάλπης, δίνοντάς τους λευκή επιταγή για το μέλλον μας. Γινόμαστε θελόδουλοι και συνειδητοποιώντας το καταθλιπτικοί. Δεν υπάρχει άλλη λύση για την ευτυχία μας από το να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας και ο τρόπος για να γίνει αυτός δεν μπορεί παρά να είναι συλλογικός και όχι ατομικός και με γνώμονα τον άνθρωπο και όχι το κέρδος. Ας ανοίξουμε τα μυαλά μας και τις καρδιές μας, ας πιαστούμε χέρι-χέρι με το διπλανός μας και ας τολμήσουμε μια βουτιά προς τον ουρανό. Ιστερόγραφο εκτός χρόνου. Αν και κωμικός, δεν σας έκανα να γελάσετε πολύ απόψε. Αν θέλετε να το κάνετε, πρέπει να έρθετε με δίθε στο χάρτη και να πληρώσετε εισιτήριο. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε αυτό το σύστημα. Γιατί ακόμα και το γέλιο το πληρώνεις. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.